Ξημερώματα της 25ης Νοεμβρίου του 2023, μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας ασυνόδευτων παιδιών που φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα από το 1974 μέχρι το 1979, πραγματοποίησαν επίσκεψη προσκύνημα μνήμης και τιμής στον πύργο Ηλίας. Ο νομός Ηλίας φιλοξένησε 456 παιδιά ηλικίας από 6 μέχρι 17 χρόνων αμέσως μετά τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής του 1974. Ένα ταξίδι μνήμης αλλά και νοσταλγίας που έφερνε στο μυαλό χίλια μύρια, καλές και κακές στιγμές, καλές και κακές αναμνήσεις. Όμως οι μεσήλικες σήμερα δεν ξεχνούν τη φιλοξενία και θέλουν να πούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον λαό της Ηλίας για την προσφορά τους εκείνης της εποχής. Πέρασαν 49 χρόνια από τότε, αλλά τα παιδιά της Ηλίας δεν ξέχασαν και πραγματοποίησαν την επιθυμία τους να τοποθετήσουν στον τοίχο του ναού του Αγίου Νικολάου στην κεντρική πλατεία του πύργου μια αναμνηστική αλλά και ευχαριστήρια πλάκα. Το ταξίδι ξεκίνησε από τη Λάρνακα νωρίς το πρωί. Η αντιπροσωπεία γνώριζε τη διαδρομή από την Αθήνα μέχρι την Αμαλιάδα, όπου θα κατέληγε σε ξενοδοχείο. Ήξερε ότι θα διαρκούσε σχεδόν 5 ώρες με το λεωφορείο. Και όμως αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στο να έχουν όλοι οι συμμετέχοντες κέφι και χαρά. Μαζί στο λεωφορείο και η επιθεωρήτρια φιλολογικών μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δόκτωρ Καλλιόπη Χριστοφόρου Πούγιουρου, μαζί με τον σύζυγό της, τον νευρολόγο Κωνσταντίνο Πούγιουρο, ο οποίος αφηγήθηκε τη δική του εμπειρία από τη φιλοξενία του μαζί με άλλα 400 παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Όταν φτάσαμε Πειραιά, μας πήραν για 15 μέρες τότε στον Καρέα. Μετά από τον Καρέα, θυμάμαι, η αδερφή μου ήταν έμειρα στην Αθήνα. Εμένα με μεταφέραν μαζί με άλλα 400 παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη όταν φτάσαμε, ο καιρός ήταν μουντός, ήταν τέλος του Οκτώβρη. Λοιπόν, και μπήκαμε από την δυτική μεριά της Θεσσαλονίκης, που είναι η βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να έβλεπες ουσιαστικά δρόμους κατεστραμμένους, τα κατούκου. Τρομοκρατηθήκαμε όταν φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη. Και στη συνέχεια μας επήραν στην Παιδούπολη του Ωραιοκάστρου, όπου υπήρχαν παιδιά, βασικά παιδιά που είτε ήταν ορφανά είτε από διαλυμένες οικογένειες ουσιαστικά, και τρεις μεγάλες ομάδες γέμισαν από Κύπριους. Μέχρι τα Χριστούγεννα, να πω την αλήθεια, έμεινε ένας αριθμός περίπου για μια ομάδα. Οι άλλες δύο ομάδες έφυγαν. Διενοερχόμαστε με τα λεωφορεία στην πόλη, γιατί ήμασταν εκτός πόλεως. Τώρα αυτή τη στιγμή το Ωραιόκαστρο θεωρείται μια από τις πιο ωραίες περιοχές της Θεσσαλονίκης, και είναι όντως. Για την ομάδα πρωτοβουλίας, όταν ζητήθηκε από τους επιθεωρητές φιλολογικών μαθημάτων να συστήσουν μια επιτροπή για προώθηση του βιβλίου της αγαπητής Νιώβης στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, στη σύνδεσή του με τα αναλυτικά προγράμματα και με τα φιλολογικά μαθήματα. Εκεί πραγματικά μου κίνησε το ενδιαφέρον, και λόγω του ότι ο σύζυγός μου ήταν παιδί που φιλοξενήθηκε στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή αυτή η διαδικασία έχει προχωρήσει, ετοιμάζεται εγκύκλιος, οπότε θα ξεκινήσει και αυτή η σύνδεση με τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, και πραγματικά, γνωρίζοντας και βλέποντας όλη την ομάδα, είναι αξιέπαινο το έργο σας, η προσπάθεια, όλο αυτό που πετύχατε, με ελάχιστα, με μικρές, έτσι, από ό,τι κατάλαβα, δυνατότητες, μέσα, πόρους, αλλά με τον μεγάλο ζήλο και την αγάπη για αυτό που κάνετε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.
Γύρω στις 2:30 μετά το μεσημέρι, υποβροχή, φτάνουμε στην κεντρική πλατεία του Δήμου Γαστούνης. Με τα όρια του νομού εδώ ξεκινούν και τελειώνουν μετά τη Ζαχάρου. Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Ηλίας και ο Λένης Αθανάσιος Δεύτερος, ο Δήμαρχος και οι αρχές της πόλης. Καλώς ορίσατε. Είναι τότε όχι, η προεδρήτης Κύπρου να πω και εγώ έπρεπε να αυτόν έμεινα και την έβλεπα. Κυρίως το κύριο. Πώς είναι καλά. Καλά εσύ, για χαρά. Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφανιών στο μνημείο των νεκρών και αγνοούμενων της ΕΛΔΙΚ που πολέμησαν στην Κύπρο το 1974. Πρόεδρε της ομάδας των παιδιών που διεκδικήκανε το 1994 εδώ στην Ηλία. Θα καλωσορίζουμε εδώ στην Ηλία και ιδιαίτερα στην Γαστούνη, μαζί με τους άρχοντες εδώ από το Σύγκυρο, στους ιερείς, μαζί με τους συνδεύοντες τι αχάρητη και τι συγκυρία για να είστε εδώ και πρόσωπο της Προεδρίας της Κρατής της Κοσμονίας και μαζί με την πρόσωπο Υπουργού Παιδείας της Κύπρου. Σύγκρο μαζί με όλους εδώ σας συγχαίρομαι για αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε. Σας χαίρομαι γιατί κάνετε αυτή την θυσία για να εκφράσετε αυτή την ευγνωμοσύνη προς τον ηλιακό λαό και ιδιαίτερα και στην Μητρόπολη για την τότε βοήθεια η οποία σας προσέφερε σε μια περίοδο δύσκολη για την Κύπρο. Εμείς ως μητέρα Ελλάδα τρέξαμε όπως και εσείς κάποτε τρέξατε ως θυγατέρα. Ήρθατε λοιπόν να μας βοηθήσετε και εμείς την υποτρέψαμε τότε για να σας βοηθήσουμε και σας φιλοξενήσουμε, σας δεχτήκαμε τα σπλάχνα μας γιατί σας θεωρήσαμε αδέρφια μας, παιδιά μας και ότι πρέπει να ανταποδώσουμε τότε που εσείς προσφέρατε το 1921 και σε άλλες περιπτώσεις προσφέρατε τα πάντα για την Ελλάδα και εμείς θα έλεγα προσφέραμε ένα πετραδάκι τα όσα εσείς προσφέρατε. Ξεχωριστή η σημερινή ημέρα και για τη Γαστούνη και για όλο τον Δήμο Πηνιού. Σήμερα υποδεχόμαστε μια αντιπροσωπεία των 456 Κυπριοτόπουλων που φιλοξενήθηκαν το 1974 σε πολλά σπίτια των κατοίκων του Δήμου μας καθώς και σε ιδρύματα της Μητρόπολης Ηλίας. Θύμησες πολλές, ευχάριστες και δυσάρεστες. Είναι σημαντικό όμως να μην ξεχνάμε έστω 49 χρόνια μετά. Κύπριοι αδελφοί μας σήμερα ήρθαν να καταθέσουν ένα στεφάνι στη μνήμη των ανθρώπων που τους φιλοξένησαν και υπήρξαν για κάποιους μήνες στο καταφυγείο τους, η οικογένειά τους και σήμερα δεν είναι μαζί μας. Και καταθέτουν αυτό το στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων της Κύπρου, των αδικοχαμένων 1.619 ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους υπηρετώντας την πατρίδα μετά το ιστορικά προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και την προσχεδιασμένη βάρβαρη εισβολή των Τούρκων στη Μεγαλόνησο. Κυρίες και κύριοι, αδέλφια μας, σας καλωσορίζουμε στην ιστορική πόλη της Γαστούνης, του Δήμου Πηνιού. Ευχόμαστε να έχετε πάντα υγεία και ελπίζουμε οι αναμνήσεις των παιδικών σας χρόνων στις οικογένειες που φιλοξενηθήκατε να είναι ευχάριστες. Προσωπικά χαίρομαι που ξαναβλέπω και το θέμα του Ανδρέου, έναν υπέροχο άνθρωπο που φιλοξενήσαμε στην οικογένειά μας για 10 περίπου μήνες και είναι αδελφός μας. Καλώς ήρθατε. Κύριε Θεοδοσίου, ο λόγος σας. Αρχίζουμε τις εκδηλώσεις τιμής και ευχαριστίας του Τριμιέρου μας με την δική σας συνεργασία στην Αγνιόλερη και ευλογία προς την Εκκλησία του Νομού Ηλίας και Ωραίνης, αλλά και προς όλον τον λαό της Ηλίας για τα όσα μας είχετε προσφέρει εκείνα τα τραγικά και πέτρινα χρόνια της καταστροφής της Κύπρου και του Ελληνικού. Και θα μπορούσαμε να μην αποδώσουμε τιμή που πρέπει και αξίζει στους προσόντες και αγνοούμενους του νομού που πολέμησαν στην Κύπρο. Σκύβουμε το κεφάλι, κλείνουμε το κεφάλι ευλαβικά και λογώνει μπροστά στη θυσία αυτών των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι στην Κύπρο. Το στεφάνι
που καταθέτουμε είναι πολύ μικρό μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής αυτού των ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε. Θα γίνει η κατάθεση Στεφάνου. Στεφάνη καταθέτει ο Δήμαρχος Ποινιού, κύριος Ανδρέας Μαρίνος. Στεφάνη καταθέτει ο κύριος Θεοδοσίου εκ μέρους όλων των παιδιών που φιλοξενήθηκαν το 1974. Μια αποδέσμια από την εκπρόσωπο της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκ μέρους των οικογενειών που έχασαν κάποιους δικούς τους ανθρώπους, ο εγγονός του κυρίου Λούρμπα. Θα παρακαλέσω όλους για ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των πεσόντων. Εθνικός ύμνος. Στην Αγία σου αναπαύονται αναπαύσον και την ψυχή του δούλου σου ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αφού εντύσσω τον Αγίο σου πίσον το πνεύμα αυτού με τα πάντων απαιώνωση έβαρτισαν τον συναρρύπτυσον ότι εσύ ανάθεση στη ζωή και μακαρία να πει ο Πατέρα Κύριε Θεοδοσίου, ως αρχηγός της Αποστολής από την Κύπρο και σας συγχαίρω και εδώ που ήρθατε να εκφράσετε την ευγνωμοσύνη σας, εκφράσετε το ευχαριστώ στον αείμνηστο Μητροπολίτη Ηλίας κύριο Αθανάσιο, ο οποίος πράγματι σε τότε το δύσκολες στιγμές για την Κύπρο έκανε ένα εγχείρημα το οποίο δεν το έκανε κανένας άλλο Μητροπολίτης της Ελλάδος, που έφερε εδώ τα 415 παιδιά που φιλοξένησε τη Μητρόπολη, τα ιδρύματά τη, και όσα άλλα παιδιά φιλοξενήθηκαν σπροδικά στις διάφορες οικογένειες στην Ηλία. Σε μια εποχή πράγματι δύσκολη. Και το τόλμησε γιατί είχε πίστη. Το τόλμησε γιατί ήταν βέβαιο ότι ο ηλιακός λαός θα ήταν δίπλα στους αδερφούς μας Κυπρίους. Το τόλμησε γιατί ήταν βέβαιο ότι πράγματι θα είχε θετικό αποτέλεσμα. Γιατί ήταν όργιο του Θεού. Γιατί έδειξε αγάπη, έδειξε καλοσύνη, έδειξε ανθρωπιά σε ποιους, σε ανθρώπους που είχαν τότε τις δυσκολίες για την επιβίωση. Θα συγχαίρω λοιπόν όλους εσάς αδέρφια μου που ήρθατε εδώ για να αποτίσετε φόρο τιμής στον πνευματικό μας πατέρα και δικό σας, αφού τη στιγμή εκείνη τότε ήταν ο προστάτης σας, ήταν ο έφορος, ήταν ο πατέρας. Okay. Εύχομαι λοιπόν στον μένα ύμιστον Αθανάσιο να είναι εκεί στα δεξιά του Θεού και να προσεύχεται για όλους μας και για εσάς περισσότερο,
για να σας δυναμώνει ο Θεός, να σας ενισχύει στη ζωή σας, αλλά και εσείς να έχετε υγεία και να εκφράζουμε πάντοτε όλοι την ευγνωμοσύνη μας στους ευεργέτες μας. Να είμαστε καλά, εύχομαι να περάσετε κατά τη διάρκεια εδώ των τριών ημερών όσο μπορείτε καλύτερα. Εμείς είμαστε δίπλα σας για να συμπαράσουμε οποιαδήποτε διαφώνηση για να περάσετε εσείς καλά εδώ. Να είστε καλά και καλωσορίστε. Σεβασμιούλατε, παρασυμβιούλατε, χρησιμούλατε, κυρία Εκκλησίας Κυριακής Δημοκρατίας. Ναι. Τελούμε αυτόν τον Τρισάγιο στη μνήμη του Μακαριστού Αθανασίου του Άρφα, τους καπανέα της όλης προσπάθειας για να φιλοξενηθούν προσφυγόπουλα της Κύπρου σε ιδρύματα της Μητρόπολης Ηλίας και Ολής, αλλά και σε ανάδοχες οικογένειες εδώ στον νομό Ηλίας. Βεβαίως το παράδειγμα του το έχουν ακολουθήσει και άλλα ιδρύματα εκκλησιών και οργανισμών της Ελλάδος. Ιστορικά έχουν φιλοξενηθεί 456 προσφυγόπουλα σε βαθμιώδη σε ιδρύματα τη Εκκλησία και σε ανάδοχε τη οικογένεια. Ο κατάλογο των 415 ήταν ο αρχικό. Δεν ξεχνάμε το τι μα έχει προσφερθεί εκείνε τι τραγικέ μέρε και τα πέτρινα χρόνια. Σεβασμιότατε, ο Ελληνισμό γενικότερα έχει ανάγκη και στι σημερινέ μέρε που περνούμε από του πολέμου και τι αρρώσκειε που μαστίζει όλον τον κόσμο από ιεράρχε όπω τον Μακαριστό Αθανάσιο, τον Μακαριστό Γερμανό, αλλά και εσά. Που μας περιβάλλεται με τόση αγάπη, έστω και αν πέρασαν 50 χρόνια. Αν κάτι θυμάμαι, προσωπική μαρτυρία από τον Μακαριστό Αθανάσιο είναι αυτό που θα πω τώρα. Δυσκολίες υπήρχαν τότε, πράγματι όπως τις περιγράψατε, και τον ρώτησαν πού θα βρούμε τόσα λεφτά να συντηρήσουμε αυτά τα παιδιά. Και τους είπε ο Μακαριστό Αθανάσιο. Κοιτάξτε, είμαστε οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο. Έχουμε την καρδιά μας και την αγάπη μας. Και αυτά μας αρκούν να κοιτάξουμε αυτά τα παιδιά στα μάτια. Καταθέτουμε αυτόν τον Στεφάνη σε ένδειξη σεβασμού και αγάπης και εκτίμησης προς την Εκκλησία. Θέλω να συγχαρώ και την πρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας που είναι κοντά σας και αυτό δείχνει ότι η πολιτεία είναι κοντά σας και στην δράμη και θα έλεγα και στην υπογράφη της ενέργειας σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είμαστε σε ευχάριστη αυτή θέση να φιλοξενούμε αυτή τη στιγμή μία ομάδα Κυπρίων παιδιών που το 1974 είχαν φιλοξενηθεί εδώ στην Ηλία, στα ιδρύματα της Μητροπόλεως μας και σε διάφορα σπίτια της περιοχής μας. Και εδώ δίπλα μου είναι ο αρχηγός αυτής της ομάδος, ο κύριος Ανδρέας Θεοδοσίου, μαζί με τον συνεργάτη του. Και δίπλα μου εδώ είναι η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Κυβερνήσεως. Ήρθαν εδώ μαζί με 40 περίπου άτομα για να εκφράσουν έμπρακτα την ευγνωμοσύνη τους, την αγάπη τους, τον σεβασμό τους προς την Ιερά Μητροπολιτεία αλλά και προς τον ηλιακό λαό για τα όσα τότε γεύτηκαν και βίωσαν κατά την εδώ παραμονή τους. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα αυτή, κύριε Πρόεδρε, κυρία Θεοδοσίου, για αυτή την ενέργεια που κάνατε να έρθετε τόσα χιλιόμετρα να περάσετε, θα λέγαμε, θάλασσες, βουνά και λαγκάδια για να έρθετε εδώ και αυτό σας τιμά ιδιαίτερα και θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για αυτή τη θυσία που κάνετε ώστε να εκφράσετε έμπρακτα αυτά τα οποία η μητέρα Ελλάδα σας προσέφερε τότε το 1974. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης ήρθαμε σχεδόν 50 χρόνια μετά να αποδώσουμε τις ωφελόμενες τιμές που πρέπει να αποδίδονται σε τέτοιες περιπτώσεις και αξίζει ειδικά εδώ στην Ηλία που ήταν οι πρωτεργάτες της Εκκλησίας το 1974 με σκαπανία των Μακαριστών Αθανάσιο, Μητροπολή Ηλίας και Ολένης, για να φιλοξενήσει προσφυγόπουλα της Κύπρου για μια σχολική περίοδο
και έχει υπομείνει και περισσότερο, ένα και δύο και τρία χρόνια. Οι τιμές που αποδίδουμε είναι στα πλαίσια της διαφώτισης που γίνεται από την ομάδα μας και πρέπει στο σημείο αυτό να πω ότι δεν πλαισιώνουμε μόνο από τον Αντιπρόεδρο, πλαισιώνουμε από τα μέλη της Επιτροπής τα οποία κάθονται κάτω, όπως τον φίλο τον Κώστα, την Χριστίνα, τον Πέτρο, την Λίτσα και μια άλλα μέλη της Επιτροπής που είναι πάνω τώρα και ξεκουράζονται. Η διαφώτιση έχει πολλές μορφές. Μια μορφή είναι και αυτές οι εκδηλώσεις που κάνουμε τώρα και οι τιμές που πρέπει και οφείλουμε να αποδώσουμε στους ήλιους, στις οικογένειες και στην Εκκλησία. Όσες φορές και να έρθουμε εδώ, φεύγουμε εγκλαμμένοι. Είναι τόσο δυνατά τα αισθήματα, είναι τόσο δυνατά, τόσο δυνατή η αγάπη που εισπράσσουμε και από τις οικογένειες που μας φιλοξένησαν, αλλά και από απλούς ανθρώπους της Ηλίας που ξέρουν ότι εμείναμε εδώ. Ευτυχήσαμε το Φεβρουάριο να είμαστε εδώ ένα κλιμάκιο της Επιτροπής για να ετοιμάσουμε έναν το γηματιά με όλη αυτή την ιστορία. Πρέπει να σας πω ότι μαζεύτηκε ένα υλικό πέραν των 29 ώρων, το οποίο είναι στο στάδιο της επεξεργασίας, ούτε εμείς ήδη δεν υπολογίζαμε ότι θα ήταν το μαρτυρικό υλικό τέτοιο. Ελπίζω σύντομα να είναι έτοιμο για να αποδοθεί όπως πρέπει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα με τις αυθεντικές μακριές των παιδιών και των ανθρώπων που φιλοξένησαν παιδιά στα σπίτια του Δεσπότη εδώ, του Μητροπολίτη, των ανθρώπων και ιερέων που ήταν στα ιδρύματα και από τις οικογένειες που μας φιλοξένησαν. Με αυτά τα λίγα θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Μπούγιρου να μας πει για αυτή δύο λόγια πριν περάσουμε στις ερωτήσεις, κάποιες ερωτήσεις. Εκ μέρους της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, της Δόκτωρος Αθηνάς Μιχαηλίδου, θα ήθελα και εγώ να μεταφέρω τις ευχαριστίες της Πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας προς τον Δήμο Ηλίας, προς τον νομό Ηλίας, τη Μητρόπολη και όλες τις οικογένειες που σε μία τόσο δύσκολη περίοδο για την Κύπρο και ειδικά για τα προσφυγόπουλα της Κύπρου πρόσφεραν τόσα πολλά, πρόσφεραν από το ιστέρημα τους, την αγάπη τους, την έμπρακτη βοήθεια και στον τομέα των υλικό, αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης. Το γεγονός ότι 50 χρόνια μετά έρχονται για να αναζητώντας ξανά τις να δουν τους ανθρώπους που τους φιλοξένησαν, να εκφράσουν αυτήν, να κρατήσουν αυτούς τους δεσμούς που έχουν, δείχνει ακριβώς τη μεγάλη ευγνωμοσύνη που τρέφουν και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου στηρίζει την ομάδα πρωτοβουλίας των προσφυγόπουλων του 1974. Έχει δώσει την έγκριση του Υπουργείου, η ομάδα εργάζεται στην Κύπρο, επισκέπτεται σχολεία, έχει αναλάβει μια έντονη δραστηριότητα ενημέρωσης και των παιδιών και των ανθρώπων, των κατοίκων της Κύπρου για το συγκεκριμένο θέμα. Και επίσης αναλαμβάνει και άλλες πρωτοβουλίες για να στηρίξει τις δράσεις της ομάδας. Και πάλι εκ μέρους της Υπουργού Παιδείας να εκφράσω τις ευχαριστίες και προς όλους τους κατοίκους του νομού Ηλίας, ιδιαίτερα και προς τη Μητρόπολη και προς την ομάδα πρωτοβουλίας για ό,τι έχει αναλάβει και ό,τι έχει πετύχει μέχρι τώρα. Μας μετέφερε την εποχή εκείνη, μετέφερε εμπειρίες, βιώματα των παιδιών των 6, 7 και 8 παιδικιών που ήταν πράγματι βιώματα μέσα από την καρδιά τους βαρμένα, βιώματα
που θα έλεγα έσταζα αίμα, γιατί έφυγαν από την αγκαλιά της μάνας και πήγαν σε μια άλλη αγκαλιά. Κυρία Ερχίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μεταφέρατε, την ζωή και τη δράση και τα βιώματα των παιδιών, όπως και εσείς τότε ζήσατε, και ευχαριστώ γιατί πράγματι με μεταφέρετε σε εκείνη την εποχή. Θα συγχαίρω γιατί πράγματι βγάλετε μέσα από την καρδιά σας τι, κάτι το καλό, κάτι το ωραίο, κάτι το όμορφο, κάτι το, θα έλεγα, το ηθικό, το ενάγετο, που βιώνει πράγματι ο Έλληνας, όλοι οι Έλληνες, όταν βρίσκονται στις δύσκολες καταστάσεις, δίνουν τον εαυτό του. Έχουμε πράγματι αυτές τις καταστάσεις, όπως είπατε προηγουμένως, να μην τις ζήσουμε, αλλά ζούμε πράγματι μέσα σε ένα περιβάλλον ειρηνικό, χαρούμενο, ευτυχισμένο και γεμάτο από χαρές. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα λοιπόν του βιβλίου γεννήθηκε όταν η κόρη μου ήταν 8 χρονών. Δηλαδή, στην ηλικία που είχα κατά τη μετάβασή μου στην Ελλάδα και φιλοξενήθηκα στο ορφανοτροφείο της Αγίας Φιλοθέας. Η καταγραφή της δικής μου μαρτυρίας ήταν ψυχοφθόρο, γιατί κατά τη διάρκεια της εξιστόρησης των γεγονότων, όπως εγώ τα είχα βιώσει στην ηλικία των 8, είχα οδηγηθεί από τη συναισθηματική μνήμη. Η όλη διαδικασία ήταν συνάμα λυτρωτική, με μια όρημη, διζητική ματιά στα βιώματά μου, ήμουν σε θέση πλέον να αναγνωρίσω και να εκτιμήσω στη σωστή διάσταση εκείνο που μου προσφέρθηκε. Είχα την υποχρέωση, λοιπόν, να εκφράσω το δικό μου ευχαριστώ προς τους ευεργέτες μου. Παράλληλα, ένιωθα την ευθύνη που είχα ως ζώντας μάρτυρας να καταγράψω το ιστορικό γεγονός της φιλοξενίας των παιδιών στην Ελλάδα, αφήνοντας μια παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές. Η μάνα μου ήταν εκείνη που με παρότρινε να ψάξω και να βρω και άλλα άτομα με σκοπό να συμπεριλάβω τις δικές τους μαρτυρίες στο βιβλίο. Οι πληροφορίες όμως που είχα συλλέξει ήταν πολλές και συγκεχημένες. Με κάποιον τρόπο όφυλα να τις διασταυρώσω. Μετά από έτοιμά μου, το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου μου παραχώρησε την άδεια να μελετήσω τα αρχεία του και να τεκμηριώσω τα γεγονότα της εποχής εκείνης. Η συγγραφή του βιβλίου όπως αυτόν παρουσιάζεται σήμερα διέρχησε 9 χρόνια. Ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία που αναγνωρίζω και κρατώ ως έναν από τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής μου. Γιατί πρόκειται για ένα βιβλίο που λέει αλήθειες βγαλμένες από την καρδιά και μάλιστα πολλών ανθρώπων που οι περισσότεροι από αυτές αφορούν την πιο τρυφερή ήμας ηλικία, την ηλικία παιδιών του. Πώς αγγίζεις λοιπόν την αλήθεια και τα παιδιά? Είναι και τα δύο έννοιες τόσο αγνές, καθαρές, που εμένα προσωπικά με συγκινούν βαθύτερα. Και οι ενδιασμοί μου δεν σταμάτησαν εδώ, γιατί οι αλήθειες αυτές αφορούν μια πολύ ευαίσθητη και πονεμένη ψυχή της ιστορίας μας, την περίοδο του 1954, ιδωμένη με τα μάτια των παιδιών του τότε, που σήμερα είναι ενήλικες. Υποθέτω πως κάποιοι από αυτούς βρίσκονται τώρα ανάμεσά μας, γεγονός που με συγκινεί ακόμα περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα μου υπενθυμίζει πόσο προσεκτική πρέπει να είμαι σε αυτά που θα πω απέναντι σε ζώντες μάρτυρες που με τη μαρτυρία τους γράφουν ιστορία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κυρίες και φίλοι, πως όλα αυτά τα απόφευκτα συνδιαμορφώνουν ένα κλίμα έντονης συγκίνησης που ενδεχομένως δικαιολογούν τις δικές μου δυσκολίες, ταυτόχρονα όμως οδηγούν κατευθείαν και σε μια άλλη αλήθεια. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταπιαστεί ιστορικά, ερευνητικά και πάνω απ' όλα ανθρώπινα με τα θέματα αυτά και να αναδείξεις με απόλυτο όμως σεβασμό. Ολόκληρη η Επιτροπή αλλά και τα μέλη μας αισθανόμαστε
περηφάνεια για τη συγγραφή του βιβλίου της Μιώλης Κερκίδου, μέλος της ομάδας μας και κοτσού που φιλοξενήθηκε εδώ στην Ηλία, όπως και εμείς. Εδώ βρίσκεται η ψυχή μας και το προσωπικό μας βίωμα και χαιρόμαστε που συμβάλαμε στη συγγραφή του με τις μαρτυρίες μας. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε, όπως αναφερθήκε το 2000 και τέλειωσε το 2018. Το βιβλίο πρέπει να τύχει μελέτης από κοινωνιολόγους, κοινωνικές υπηρεσίες, γραφεία ευημερίας, γιατί αναδεικνύει διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Γράφει μια ιδιαίτερη πτυχή της κυπριακής τραγωδίας με τρόπο αυθεντικό, ουσιαστικό και εμπολής πλήρη. Ενός βιβλίου που μαζί με την τραγωδία της Κύπρου αναδεικνύει και προβάλλει την ανθρωπιά και την ανιδιοτελή αγάπη των κατοίκων της Ηλίας. Το Υπουργείο Παιδείας θεώρησε υποχρέωσή του και ελάχιστη συμβολή στο αξιέπαινο έργο της Μιώλης Κερκίδου, αλλά και όλων εκείνων που συνέβαλαν στη συγγραφή του βιβλίου, καταθέτοντας την προσωπική τους μαρτυρία, την ειδική έκδοση και αποστολή του βιβλίου στις σχολικές μονάδες της Κύπρου. Από φέτος, μάλιστα, το βιβλίο διασυνδέεται με τα φιλολογικά μαθήματα και τις σχολικές εκδηλώσεις με τρόπο ουσιαστικό. Οι μαρτυρίες των προσφυγόπουλων που φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα, τα στοιχεία του κυπριακού και ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, το έργο του Υπουργείου Παιδείας και των εκπαιδευτικών της Κύπρου της εποχής εκείνης, η ανάδειξη βασικών αρχών και αξιών όπως της αγάπης, της ανιδιοτέλειας, της φιλοξενίας, η ανάδειξη ψυχική παρουσίαση του ψυχικού κόσμου των παιδιών σε καιρό πολέμου, καθιστούν το βιβλίο αυτό χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μελετητών της σύγχρονης ιστορίας. Μας έδεσαν με αυτόν τον τόπο εδώ. Νιώθουμε τον τόπο λοιπόν. Αγαπάμε τους κατοίκους του νομού Ηλίας όπως αγαπάμε τους κατοίκους της Κύπρου. Τους νιώθουμε το ίδιο. Δεν είναι τυχαίο αυτό που ελέγχθηκε, ότι από όλους βγήκαν ορισμένα πράγματα κοινά. Μπορεί να έχουμε συνεδριθεί μεταξύ μας. Είναι αυτό που νιώθουμε και είναι γνήσιο. Και αυτή η γνησιότητα μας οδήγησε σήμερα εδώ. Σχεδόν 50 χρόνια μετά, όταν πλέον συνειδητοποιήσαμε σε μια όρημη ηλικία ότι αποτελούμε μέρος της ιστορίας της σύγχρονης της Κύπρου, μιας ιστορίας άγνωστης, ότι αυτά όλα πρέπει να τα μεταφέρουμε και στο λαό της Κύπρου και στο λαό της Ελλάδας και γενικότερα της Ηλίας που, όπως είπα και πριν, έδωσε το παράδειγμα. Γι' αυτό είναι μεγάλο το ευχαριστώ. Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, μετά τη Θεία Λειτουργία, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση απονομής τιμητικών πλακετών στη Μητρόπολη, στους Δήμους και στις κοινότητες του νομού που φιλοξένησαν προσφυγόπουλα το 1974 και ακολούθησε η αποκάλυψη της τιμητικής αναμνηστικής πλάκας έξω από τον ναό, δίπλα από την πρωτομή του Μητροπολίτη Αθανάσιου του Πρώτου, που είχε την πρωτοβουλία για τη μεταφορά των προσφυγόπουλων στο νομό.
2019, προκειμένου να συμμετάσχει στη σημερινή εταιρεία αγωνιστή στην ειδικό αγωνιστικό, αλλά και σε σειρά άλλων εκδηλώσεων, θα πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες στην περιοχή του Δημητηρίας, ως αντίδωρο στη μεγάλη προσφορά των Ελλήνων της Ιδρύας προς την Κύπρο κατά την πολιτική εισπολίτη του 1976. Μνημονεύουμε σήμερα τον Αίγυπτο στην Πρωτοβουλία Αθανάσιο Κοσμοπρόεδρο, τον εμπνευσμένο πνευματικό ηγέτη και πρωτεργάτη της Πρωτοβουλίας και φιλοξενίας συνόδευτο με τον Πρωθυπουργιακή Καθοδία, αλλά και όσους πολιτικούς τρόπους συνέδρα με τον Μεγάλο Σοβαίο. Τιμούμε και εκφράζουμε την απέραντη γνωμοσύνη μας στις οικογένειες που κατά τη δύσκολη εκείνη περίοδο άνοιξαν τις καρδιές τους και έκλεισαν μέσα ως μέλη της οικογένειάς τους τα προσωπικόπουλα της Κύπρου. Πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος και μακραίων ιστορία του με ίσπρο και αγροσυγνωσύνη με φυσιολέθρια σπάρματα. Κι άλλες τόσες φορές πάλι, δυστυχώς, ο άνθρωπος έρθει στο ύψος του και μεγαλύτερη. Αυτές τις δύο πλευρές της ανθρώπινης φύσης πλήρωσε και η Κύπρος κατά το μερίδιο της πολιτικής εισπορής. Θαλασσική η τιμωγή, ματώδες που καταπήκαν, στο να σου χαίρει κάτω και στάλλω και ευρύνα, συμπυκνώνει ποινικά ο αρθοσμικά της την κατάσταση του 1974. Απ' τη μια, η Κύπρος βίωσε τον όλεπτο και την καταστροφή όταν τον Ιούλιο του 1974 φωτοπατήθηκε ο άνθρωπος από την πόντα του Κύπρου Αθήνα και θρύνησε τους νεκρούς, τους αγνοούμενους, τους εγκλωβισμένους και τους πρόσφυγες της. Θρύνησε την απώλεια των πατρομονιών εδαφών, των ναών και των αισθητών της, των ελληνισμών, τη λαϊλασία της κατεκτημένης της, της θρησκευτικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς. Απ' την άλλη, μέσα στο κρίνο και την απόλυτη καταστροφή, η Κύπρος μείωσε και την ανθρωπιά σε όλο της το μεγαλείο. Με πρωτοβουλία του Αίγυπτου του Μητροπολίτη κ. Γεωργιάδης κ. Βασίλειου Πρώτου, 456 προσφυγόπουλα δέχτηκαν την αφιλόλευτη αγάπη και προσφορά, η οποία δεν ξεχύλιζε από το περισσεύμα, αλλά από την καρδιά και το πιστέρημα των ανθρώπων της Ιλίας. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τις συνθήκες που επικρατούσαν στην ταλαιπωρημένη Ελλάδα της εποχής εκείνης, ώστε να αντιληφθεί το μέγεθος αυτής της προσφοράς. Τα προσφυγόπουλα φιλοξενήθηκαν στην υποτροφία της Μητρόπολης και σε ανάδοχες οικογένειες. Τις έπρεξαν την αγάπη, την αγωρή και την καλοσύνη σε τέτοιο βαθμό που σχεδόν μισό αιώνα μετά, κρατώντας άσβεστη την αγάπη και την ευγνωμοσύνη, επιστρέφουν και αποδίδουν ευλαβικά χώρα τιμής στον τόπο τους ανθρώπους που τους στήριξαν, προσφέροντας τους στέγη, τροφή, εκπαίδευση και προβάλλον αγάπη. Το παράδειγμα της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίας και Ολένης ακολούθησαν τότε και άλλες μητροπόλεις, όπως η Μητρόπολη της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Πόλου και της Πάτρας, καταδεικνύοντας έτσι τον αντίκτυπο της μεγάλης αυτής προσφοράς. Υπό αντίξωες και άγρος λοιπάς αυτές συνθήκες, διαχρονικά, οι Έλληνες αμφιλούνταν το καμποφαίμα της χριστιανικής πίστης και του ψυχικού μεγαλείου τους και βρίσκουν τη δύναμη να μετουσιώνουν σε πράξη τις μεγάλες αρετές της αγάπης, της φιλανθρωπίας, της ανιδιοτέλειας και της φιλοξενίας. Σεβαστό Ιερατείο, κυρίες και κύριοι, σχεδόν 50 χρόνια μετά την εισβολή, η Κύπρος παραμένει υποκατοχή και συνεχίζει να πονά για τις αναφορές πηγές της. Και ενώ της Κωνσταντινούπολης από μια αρνείται να πιστέψει πως μας τους έφερε η αγαπημένη
Cuando vi a los felices que te paradosan, la antimemorísima consejía que sínese tus quindinos y tus proclices sobre el oro, esos que los jóvenes viniesen, cambios de la calidad de momento. Y me da los corazones de Metrópolis y días que por inconvenión los senes han construido durante la domina vésera, has apoderado un fomino o víctima que la prueba la misma en la artista y la iglesia que sin parástasis prosiguió más o menos en la Metrópolis. E ogni anno tu magari sui troppoli che fa nascere il tuo troppo. In via di epidemia, se ogni stessa analisi di epidemia, io so si ne è una nucleare su ego di filoxenia, a sinora che come tu non sono qui a chi si tradurina. Aspettarsi, che ritmo si mi si può vedere se tu mi chiedi di morire, se un troppo che lo sta a te, se non è lì. Da sus paragalesi, come si fa? Prego, se te ne frase, όταν συμπίνησε αυτή τη χρονοδιακή σκέψη.
Και τότε θυμήθηκα ότι οι σχέσεις, ιδιαίτερα τις Πελοποννήσου με τον Κύπρο, πηγαίνουν χιλιάδες χρόνια πίσω την αρχαιότητα από την εποχή λίγο πριν τον Ρωμαϊκό πόλεμο. Από τότε ήταν ο παρελθόν των Αλεξανδρίων και των Πελοποννήσων. Άρα η ενέργεια. Αρχίσαν να μας δίνουν σοκολάτες, ξανά
μέσα και αρχίζει να διαλύει τα χέρια. Έρχεσαι σπίτι μου. Έρχεσαι. Εσύ θέλει να έρθεις στο δικό μου. Αυτό το παιδί ποιος το θέλει. Και τέτοια να το δείχνω. Και έτσι έγινε η διαλογή. Όπως είπε ο πρόεδρος μας, περίπου 300 χρόνια δεν ήταν στις οικογένειες. Ήμουν ένας από αυτούς μας στον αδερφό μας, στην ίδια οικογένεια. Δεν το είπε ο πρόεδρος, θα το πω εγώ, γιατί η οικογένεια είχε τα παιδιά και πήρε από μένα τον Ανδρέα. Ο λαός μας είναι για σαν τόσο. Άνθρωποι του Μόσχου, με οργανωτιάριδες, με προμεσέοι, ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα. Και είναι πολύ πολύ περίεργο. Thank you.
Στη συνέχεια κινήσαμε για το Ίδρυμα Βασιλιάδα, όπου μας παραχωρήθηκε γεύμα από τον Μητροπολίτη. Καθοδόν όμως μια στάση στο ορφανοτροφείο Αγία Φιλοθέη, όπου τα κορίτσια που διέμεναν εκεί άφησαν ένα κομμάτι της ψυχής τους. Μέσα θα είναι πιο δύσκολο, αλλά... Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε τρισάγιο και κατατέθηκα στεφάνια στο μνημείο του καταδρομέα της Ελδίκ Ανδρέα Αναστασόπουλου στο χωριό Χάβαρη, που έπεσε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
Πάσχη, ελάς αμαρτίας ημών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Χριστού εστί και βασιλεία, είναι η δύναμη σε ειδός, ο Πατρός και του Ιερού και του Αγίου Πνεύματος. Ο ομάδος πρωτοβουλίας για να αφείτε εδώ να επιτελέσετε ένα ιερό καθήκον προς τους ηλίους. Και με αυτή την ευκαιρία, κύριε Ανδρέα, να επιτελέσουμε και μνημόσυνα όσοι έπεσαν ηλίοι κατά την βάρβαρη εκείνη εποχή, περίοδο λειτουργικής εισβολής στην Κύπρο το 1974, μεταξύ των άλλων που ήρθαν κάτω για να βοηθήσουν τους αδερφούς μας Κυπρίους, για να βοηθήσουν και να ενισχύσουν έτσι την πατρίδα μας, αφού η Κύπρος είναι ελληνική. Μεταξύ αυτών είναι και εδώ από το Χάβαρη ο Ανδρέας Αναστασόπουλος, ο οποίος πράγματι βλέπετε ήρθε χωρίς ενδιασμό, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς καμία δυσκολία, ήρθε για να υπερασπιστεί κάποια δανεικά. Τα δανεικά της πατρίδος, της πίστεως και της οικογενείας. Αλλά ήδη όμως ο Θεός έτσι επέτρεψε να μην γυρίσει πίσω όπως και πολλοί άλλοι. Δεν έχουμε παρά να συγχωρητήσω κύριε Ανδρέα Θεοδοσίου για αυτή την ενέργειά σας, για αυτή τη θυσία την οποία κάνετε, να περάσετε θάλασσες, βουνά, λαγκάδια, να έρθετε εδώ και να εκφράσετε και προς τους ηλίους το ευχαριστώ, όπως και το λέω εδώ Καβαρέως, που χθες έγινε πράγματι μια πάρκια εκδήλωση στον πύργο στην κεντρική βιβλιοθήκη του Πύργου, που η κυρία Κερκίδου, μία από τα παιδιά που φιλοξενήθηκα εδώ, κάπου εδώ είναι, αυτή είναι η κυρία η οποία φιλοξενήθηκε στη Φιλοθέη και 18 χρόνια έκανε να γράψει το βιβλίο αυτό και να συγκεντρώσει τι, δηλαδή να συγκεντρώσει πληροφορίες και βιώματα των παιδιών. Μεταξύ των 456 περίπου, 65 βρήκε. Πόσα βρήκε και γιατί έκανε πέντε 18 χρόνια να συγκεντρώσει το υλικό. Πράγματι εκεί μας μίλησαν για τα βιώματα των παιδιών τότε, των 6, 7 και 15 περίπου ετών που ήρθαν και εξαιτίως την αγάπη τους, το ενδιαφέρον τους, την συγκίνηση την οποία αισθάνθηκαν και βίωσαν από την αγάπη όλων μας που τους αγκαλιάσαμε, που εκεί στερηθήκανε την πατρική αγάπη, τη βρήκανε εδώ, τη στοργή, τη θαρπορή και τη βοήθεια. Και έτσι λοιπόν θα έλεγα, σας συγχαίρω γιατί αφαιρώνουμεν εκφράζεται ένα ευχαριστώ στους φιλίους και την Νέα Μητρόπολη για ό,τι έκαμε και όλοι μας εδώ εκφράζουμε το ευχαριστώ και στον Ανδρέα που θυσίαστε την ζωή του για εσάς και για την πατρίδα μας γενικότερα. Έχουμε λοιπόν να μας δίνει ο Θεός, τον Μέν Ανδρέα τον έχει ο Θεός στα δεξιά του και να δίνει σε όλους μας και εσείς από την Κύπρο αλλά και όλους εμάς να μας δίνει φώτιση, υγεία, αλλά πάνω απ' όλα νουν του Χριστού για να ενεργούμε σωστά την ηθινά επευεργασία όλων. Να είμαστε καλά, καλωσορίσετε. Ναι. Η οποία ξέχασα, είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου. Βλέπετε, ήρθε κοντά για να εκφράσει έτσι και η πολιτεία τις ευχαριστίες. 50 χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες μέρες και η Κύπρος ακόμα πονά. Η Κύπρος ακόμα είναι σκλάβο, ναι. Να είναι σκλάβο, δεν είναι Κύπρος, είναι μαζί η καρδιά μου. Τι λετάλε σε πάρει εδώ, σε παίρνει, δυνατά. Δεν θέλω να μετά. Δεν είναι για την καμπούλα. Εμείς φτάνουμε εδώ να βοηθήσουμε τον χώρο που εμείς, τον Ανδρέα Αναστασόπουλο, μου έδωσε ό,τι πολύτιμότερο μήκο, την ίδια του της ζωής. Υπερασπιζόμενος εμάς που δεν κατάφεραν κάποιοι να μας υπερασπιστούν και αναγκάστηκαν οι γονείς μας να μας στείλουν ασυνόδευτους για να γλιτώσει έναν κομμάτι του κυπριακού ελληνισμού. Έτσι ήταν το αίσθημα που επικράτησε τότε στη Κύπρο. Να φύγουν τα παιδιά να γλιτώσουν γιατί μετά την κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ πρώτου και δευτέρου γύρου το αίσθημα ότι θα καταλαμβάνω τον ολόκληρο της Κύπρος ήταν ορατό. Βέβαια, ή ο Θεός ή αυτοί που ενεπλάκησαν στην καταστροφή της Κύπρου είχαν άλλα άνομα σχέδια. Και λέω άνομα,
Γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό που δεν είναι. Εμείς πολέμησαν αυτοί που έπεσαν με αυταπάρνηση. Και πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή του. Εμείς ερχόμαστε μετά από 50 χρόνια στα πλαίσια των εκδηλώσεων ευχαριστίας προς την Εκκλησία της Ηλίας και της Ελλάδος γενικότερα, αλλά και προς τους Ήλιους ειδικότερα, που και το ξεκινήκαμε εδώ στην Ηλία, για να αποδείξουμε έναν ελάχιστο χώρο τιμής. Ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε προσφέρει, αγαπητοί Ήλοι. Ευχαριστούμε σημαντικά την Εκκλησία για το μας, ό,τι μας έχει προσφέρει. Η συγκίνησή μας αυτές τις μέρες είναι τεράστια. Λυγίζουν τα γόνατα μας προς τα συστησία και ζώντων και νεκρών. Σας ευχαριστώ. Δευτέρα το πρόγραμμα ήταν πιο χαλαρό. Το πρωί πραγματοποιήθηκε προαιρετική εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία. Το απόγευμα της ίδιας μέρας έγινε αποκάλυψη τιμητικής αναμνηστικής πλάκας στο χωριό Σαβάλια, όπου φιλοξενήθηκαν 11 κυπριόπουλα. Πάμε Η μέρα έκλεισε με δείπνο που παρέθεσαν τα μέλη της ομάδας στους δικούς τους ανθρώπους και φίλους από τον νομό Ηλίας. Την Τρίτη η ομάδα μετέβη στην Αθήνα και αργά το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για την επιστροφή στην Κύπρο.